Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ο Λουκάς Παπαδήμας, είναι Παπαδήμος, με συγχωρείτε, είναι πλέον ο νέος πρωθυπουργός της χώρας και επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Συνεργασίας, όπως προέκυψε από τις πολυήμερες και δραματικές διαβουλεύσεις των πολιτικών αρχηγών. Το αποτέλεσμα φαίνεται να ικανοποίησε και τους εσωκομματικούς χώρους των δύο μεγάλων κομμάτων μετά το φιάσκο της πρότασης του Φίλιππου Πετσάλνικου για την πρωθυπουργία. Ο ακαδημαϊκός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαμορφώνει το πλαίσιο συνεργασίας με τους κομματικούς χώρους, ενώ η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης έχει οριστεί για αύριο το μεσημέρι στις 2. Επιτέλους, πρωθυπουργός βρέθηκε και λευκός καπνός βγήκε από το Προεδρικό Μέγαρο, δίνοντας τέλος σε μια πολυήμερη αναζήτηση του σωστού προσώπου που θα αναλάβει το δύσκολο έργο της κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας. Και το όνομα αυτού, Λουκάς Παπαδήμας. Το πρόσωπο του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο εξ αρχής είχε παίξει ως το πιο δυνατό χαρτί. Μετά λοιπόν από διαβουλεύσεις, λίστα υποψηφίων και αφισβητήσεις, αντιδράσεις και συνενέσεις, το αποτέλεσμα βγήκε. Το Συμβούλιο των Αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο ολοκληρώθηκε με μία ανακοίνωση, η οποία εξομάλυνε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και τις υπογραφές που ζητούν οι δανειστές μας από τους κύριους Παπανδρέου και Σαμαρά στο κείμενο της συμφωνίας. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, έργο της νέας κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης 26 Οκτωβρίου και η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με τις αποφάσεις αυτές. Με τη διατύπωση αυτή, οι δύο αρχηγοί ξεπέρασαν την άρνηση του κυρίου Σαμαρά να βάλει την υπογραφή του στη συμφωνία, όπως ζητούσε η Τρόικα. Επιπλέον, δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, γεγονός που ερμηνεύεται ως άτυπη συμφωνία να διατηρηθεί στη ζωή η νέα κυβέρνηση έως ότου ολοκληρωθεί το έργο της. Το έργο της νέας μεταβατικής κυβέρνησης είναι συγκεκριμένο και συνίσταται στην υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου, καθώς και της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με αυτές, ανέφερε μεταξύ άλλων ο εντολοδόχος πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος στις πρώτες δηλώσεις του, εξερχόμενος από το Προεδρικό Μέγαρο μετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 2 μάλιστα αύριο, Παρασκευή, ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Ο κ. Παπαδήμας είπε ότι δεν τέθηκαν όροι σε κανένα πολιτικό αρχηγό για να αναλάβει πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι η ημερομηνία κατά την οποία η θητεία της νέας κυβέρνησης λήγει δεν ορίστηκε επακριβώς, ωστόσο ισχύει το σχετικό πλαίσιο στο οποίο και έχουν συμφωνήσει οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να έχει τεράστια προβλήματα παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί. Προσέθεσε ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και τόνισε ότι οι επιλογές που θα γίνουν στο εξής θα έχουν καθοριστική σημασία. Υπογράμμισε ωστόσο ότι παρότι η πορεία δεν θα είναι εύκολη, είναι πεπισμένος ότι τα προβλήματα θα επιληθούν. Και θα επιληθούν με μικρότερο κόστος εάν υπάρχει ενότητα, συνεννόηση και συνένεση. Αυτές τις ώρες πάντως αναζητούνται τα υπόλοιπα πρόσωπα της κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να φέρεται πως έχει κλειδώσει το Υπουργείο Οικονομικών και τον Σταύρο Δήμα από τη Νέα Δημοκρατία να φέρεται πως θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.